Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όπως είπα και στην παρέμβασή μου στην αρχή της συνεδρίασης και απευθύνομαι και σε εσάς γιατί αλλάξανε στο Προεδρείο Αντιπρόεδρε, αλλάξατε. Ζητώ από τώρα την ανοχή στο χρόνο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το νομοσχέδιο, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει απ' όλα. Με ρυθμίσεις, διατάξεις όμως που καθορίζουν την τοποθέτησή μας επί της αρχής, βαραίνουν στο κριτήριο ψήφου, γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Φυσικά θα ψηφίσουμε άρθρα κατά την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει αύριο. Και βεβαίως οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν κριτήριο για τη συνολική μας τοποθέτηση του νομοσχέδιου, είναι πρώτον, οι ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, όπως αναφέρεται μέσα των ιδιωτικών κλινικών. Με τις διατάξεις αυτές, η κυβέρνηση τι κάνει, έρει προβλήματα που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών. Έτσι ώστε ο κάθε επιχειρηματίας να διαλέγει σε ποια διάταξη τον βολεύει να υπάγεται η επιχείρησή του, να απλοποιείται η διαδικασία που απαιτείται για να ανοίξει, να κλείσει, να τροποποιήσει την επιχείρηση και γενικώς να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό, όπως αναφέρεται, και απλοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Απροκάλυπτα δηλαδή επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό στήριγμα των επιχειρηματικών ομίλων που εμπορεύονται τις ανάγκες του λαού για περίθαλψη και αποκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι οι εξαγγελίες περί στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας είναι λόγια του αέρα. Αφού αφενός ενισχύει τα επιχειρηματικά του χαρακτηριστικά, αφετέρου εξυγχρονίζει τους όρους λειτουργίας και ανάπτυξης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Με την πολιτική των κρατικών περικοπών στις δημόσιες μονάδες υγείας, την υποστελέχωση, τις μεγάλες ελλείψεις σε εξοπλισμό, δημιουργεί πελατεία για τους επιχειρηματίες υγείας, ενώ έρχεται μέσω του νομοσχεδίου και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για αξιοποίηση της πελατείας στους τομείς που προσδοκούν να έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Αναδεικνύεται πως όταν πρόκειται για μέτρα που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση των δημόσιων μονάδων, τα παραπέμπει στο αόριστο μέλλον, όταν όμως πρόκειται να φέρει, όταν όμως πρόκειται για μέτρα υπέρ του κεφαλαίου, τα φέρνει άμεσα προς επίλυση και μάλιστα πρώτα-πρώτα όπως το νομοσχέδιο Σκούπα. Δεύτερον, η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο αντικαθιστά το ΕΚΕΛΠΝΟ, το οποίο καταργείται. Δημιουργείται δηλαδή ένας δημόσιος οργανισμός με ακόμα πιο ισχυρά τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας, προσδεμένο στην αγορά, με τις διάφορες ΜΚΟ και την κοινωνική εταιρική ευθύνη δηλαδή με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό προκύπτει από το σχέδιο νόμου, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τη χρηματοδότησή του, το άρθρο 53, ότι δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα θα συνεισφέρουν το νομικό πρόσωπο σε αυτόν, στον προϋπολογισμό δηλαδή του κράτους. Η διατύπωση για την προέλευση των εσόδων μέσω ερευνητικών, αναπτυξιακών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η εξασφάλισή τους θα προέρχεται από την αξιοποίηση των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων ή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 που περιγράφει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, το οποίο θα υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό τρίτων. Ή όπως για παράδειγμα ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, άρθρο 55, μέσω του οποίου θα γίνονται οι business με εταιρείες και ερευνητικά κέντρα. Έτσι, βασική πηγή εσόδων θα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγεί με ποσά που δεν προσδιορίζονται. Συγχρόνως, ο οργανισμός αυτός γίνεται εργαλείο ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, αφού προβλέπονται προσλήψεις με συμβάσεις έργου και άλλα. Έτσι, η βιώσιμη λειτουργία του ΕΟΔΗ θα καθορίζεται από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών του σχεδίων, τα οποία και θα καθορίζουν τις επιλογές, την κατεύθυνση της επιστημονικής στρατηγικής, τα όρια των επιστημονικών δράσεων. Συνεπώς, το καθοριστικό δεν θα είναι οι λαϊκές ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία θα καθορίζουν και τις προτεραιότητες του οργανισμού. Έτσι, η περιγραφή του σκοπού του νέου οργανισμού, προαγωγή της υγείας, η πρόληψη των νόσων, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και άλλα, δεν είναι τίποτα άλλο από ευχολόγιο, παχιά λόγια, από μία έκθεση ιδεών, αφού η κυβερνητική πολιτική, οι ταξικές ανισότητες και η εκμετάλλευση γεννούν καθημερινά και αναπαράγουν τις αιτίες που γεννούν ασθένειες, επαγγελματικά νοσήματα, την αναπηρία, υποσκάπτουν την υγεία των εργαζομένων. Και βέβαια καμία σχέση δεν έχει ο ΕΟΔΗ με τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού για τη δημόσια υγεία, που για να παίζει το ρόλο του πρέπει
να στηρίζεται σε επαρκείς κρατικές δομές υγείας σε όλα τα επίπεδα, σε ένα αποκλειστικό κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Εδώ ακόμα και το εμβόλιο της γρίπης δεν παρέχεται από το κράτος δωρεάν σε όλους. Για ποια λοιπόν ακριβώς δημόσια υγεία μας περιγράφει το νομοσχέδιο η κυβέρνηση αλήθεια? Τρίτο σημείο. Η σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών. Δεν θα διαφωνούσε κανείς με τη συγκρότηση ενός τέτοιου επιστημονικού κέντρου που θα συμβάλλει εξειδικευμένα στην έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση του καρκίνου. Όμως, σε ένα τέτοιο κρατικό επιτελείο θα πρέπει να αντιστοιχεί και ένα κρατικό σύστημα υγείας αναπτυγμένο πανελλαδικά σε όλα τα επίπεδα, με επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, με πλήρη στελέχωση, με ανάπτυξη κρατικών υποδομών για τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της έρευνας, της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης, της στήριξης των ιδιαίτερων αναγκών των ασθενών τελικού σταδίου. Τέτοια αντιστοιχία όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά η κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, αυτός που θα έπρεπε να είναι ο φορέας δηλαδή υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού, συνεχώς επιδεινώνεται με τα γνωστά αποτελέσματα των μακροχρόνιων ληστών αναμονής από την εξέταση και τη διάγνωση μέχρι την αντιμετώπιση των καρκινοποθών. Αλήθεια, πώς θα γίνει η πρόληψη με έναν επαρκέστατο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας εμπορευματοποιημένο και ιδιαίτερα στο διαγνωστικό εργαστηριακό του κομμάτι, όπως και με ένα εμπορευματοποιημένο δευτεροβάθμιο επίπεδο δημόσιας υγείας μέσα και έξω από το δημόσιο βέβαια νοσοκομείο? Αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα θα λυθεί με τη σύσταση, για παράδειγμα, του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών? Από τα ζητήματα της χρηματοδότησης, της τελέχωσης και της περίοπτης θέσης που έχουν τα παντός είδους προγράμματα που θα ελαιοποιεί, φαίνεται πως και το συγκεκριμένο νομοθέτημα, το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο αποτελεί έναν αναγκαίο αφενός αστικό εξυγχρονισμό στην αντιμετώπιση του καρκίνου, όχι όμως από την πλευρά των λαϊκών αναγκών, αλλά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αποτελεί ένα παράγοντα που κοστίζει στους κρατικούς προϋπολογισμούς, στα δημόσια συστήματα υγείας, στις χαμένες εργατοώρες, αποτελεί πρόβλημα για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη παίρνουν μέτρα που να μην παραβιάζουν τον κανόνα κόστους-όφελους σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Συγχρόνως, η μορφή του Ινστιτούτου ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τα εργαλεία της ευληγησίας, τα ζητήματα της χρηματοδότησης που δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα του προσδίδει έσοδα, σηματοδοτούν τη συγκρότηση ενός οργανισμού που θα λειτουργεί ως επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Έτσι, στο όνομα της αντιμετώπισης του καρκίνου, ένα τέτοιο Ινστιτούτο με αυτές τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις θα συνδέεται άμεσα με τους επιχειρηματικούς ομίλους που ελέγχουν την έρευνα, προκειμένου να πουλήσει έρευνα, μελέτες και άλλα, ώστε να αυξάνει τα κέρδη του. Αντίστοιχα, και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν και οι ίδιες ανάγκη από ένα κεντρικό επιτελείο σε εθνικό επίπεδο, οργανισμό, Ινστιτούτο, που θα κατανέμει και θα συντονίζει τα διάφορα προγράμματα. Η υλοποίηση δε προγραμμάτων που χρεώνεται να υλοποιήσει το Ινστιτούτο δεν είναι τίποτα άλλο από τη γνωστή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της ατομικής ευθύνης, αφού το κράτος κυρίως περιορίζεται σε μέτρα που στοιχίζουν ελάχιστα, π.χ. ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως για το κάπνισμα, την άσκηση, τον υγιεινό τρόπο ζωής, όταν την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, καταδικάζει το λαό της Δυτικής Αττικής, εδώ δίπλα, να ζει με τον καρκίνο του χιτά, που θα καταργούσε, όπως έλεγε, αλλά σχεδιάζει την επέκτασή του σε μια περιοχή που ο καρκίνος, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι τριπλάσιος σε σχέση με άλλες περιοχές. Τέταρτο σημείο. Η τροποποίηση του οργανισμού του Υπουργείου Υγείας αφορά τον εξυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση ακριβώς αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Έτσι, η διεύθυνση, για παράδειγμα, του ιατρικού τουρισμού αφορά την κρατική όντως προσαρμογή και οργάνωση για τη διευκόλυνση της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα αυτό. Πέμπτον, ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος και παράλληλα οι δείκτες συνταγογράφησης, το οποίο για μένα τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο θεωρούμε απαραίτητη και επιβεβλημένη την αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να διευκολύνεται η παροχή σύγχρονων, ολοκληρωμένων και δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης του λαού. Όμως,
το βασικό για εμάς είναι το τι επιδιώκεται μέσω αυτής της διάταξης για τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο. Ξεκάθαρα πρόκειται για δεύτερη τροποποίηση του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο εξ αρχής συνδέθηκε με τη λεγόμενη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που βασικό της στοιχείο είναι η εφαρμογή ενιαίων και ελάχιστων παροχών υπηρεσιών υγείας για όλους, με δραστική μείωση της κρατικής και ασφαλιστικής δαπάνης. Αφορά αναγκαίο εξυγχρονισμό των κρατικών μέτρων, προκειμένου να εφαρμόζεται και να ελέγχεται η πιστή τήρηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό ίσχυε και στην πρώτη νομοθέτηση του 2014 και στην τροποποίηση του 2017. Σε αυτή την τροποποίηση μπαίνουν τώρα με σαφήνεια οι συγκεκριμένοι στόχοι, όπως για τη διασφάλιση των πόρων που διατίθεται για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών κλπ. Πρόκειται για νομοθέτημα που επιδιώκει τη θωράκιση της πολιτικής των ελάχιστων παροχών και που έρχεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζόμενων με τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους. Εξάλλου, ήδη υπάρχει η πρακτική εμπειρία στους ασθενείς με τις σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές των πλαφών, των περικοπών, των συμπληρωμών στις ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις, στις θεραπείες, στα φάρμακα, στο υγειονομικό υλικό και πάει λέγοντας. Υπάρχει πείρα και από τη χρησιμοποίησή του προκειμένου να εναρμοστούν οι επιστήμονες με τους αντιλαϊκούς στόχους της κυβέρνησης. Στο πόσο πιο φτηνά δηλαδή θα στοιχίζουν οι ασθενείς και μάλιστα εναντί ποινής. Και όχι να εργάζονται οι γιατροί με αποκλειστικό κριτήριο την παροχή όλων των σύγχρονων μέσων που ενδείκνεται για τους ασθενείς αλλά και για τους υγιείς πριν αρρωστήσουν. Έκτον. Δείκτες συνταγογράφησης του ΕΟΠΗ. Με τη διάταξη αυτή τι γίνεται, ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο μηχανισμός ελέγχου της συνταγογράφησης των γιατρών και των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές του ΕΟΠΗ. Πρόκειται για μηχανισμό που συμβάλλει στις περικοπές και στην υποχώρηση του ιατρικού κριτηρίου στη συνταγογράφηση έναντι του κριτηρίου κόστους-όφελος. Έβδομο. Η ηλεκτρονική καταχώρηση παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτό το μέτρο όχι μόνο να αποκρύψει την τραγική έλλειψη που υπάρχει σε γυναικολόγους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και να μην προχωρήσει στις απαιτούμενες προσλήψεις με μόνιμο και επαρκές προσωπικό γυναικολόγους, εν προκειμένου, για την κάλυψη των αναγκών στη λογική του περιορισμού του κόστους. Υποκαθίσταται λοιπόν ο ρόλος των γιατρών με την ανάθεση συνταγογράφησης εξετάσεων, κύησης, τεστ ΠΑΠ κτλ. Στις ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ. Εξέλιξη που όχι μόνο είναι αντιεπιστημονική, αλλά και αναχρονιστική ως αντίληψη, που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του λαού. Είναι αντίστοιχη με την προώθηση της πρακτικής «ο τοκετός στο σπίτι», ως σύγχρονη αντίληψη που ουσιαστικά επαναφέρει πρακτικές του περασμένου αιώνα, με τους γνωστούς κινδύνους για τις έγκες και τα βρέφη, καθώς και αντίστοιχη με τη θεωρία της αυτοδιάγνωσης και αυτοφροντίδας που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι ασθενείς δεν θα επιβαρύνουν μονάδες και προσωπικό των υπηρεσιών υγείας. Όλα αυτά αποτελούν απόρρια της στρατηγικής μείωσης του κρατικού κόστους που με δήθεν μοντέρνα φρασιολογία περιτυλίγονται σοβαροί αναχρονισμοί που συνιστούν οπισθοδρόμηση. Μάλιστα αυτή την αλλαγή που πρόκειται όντως για στρέβλωση την ονομάζει η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο αναβάθμιση των μεευτικών υπηρεσιών και κάνετε μάλιστα και λόγο για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προωθώντας τι, ένα αναχρονιστικό μέτρο. Ο ρόλος του γιατρού, του γυναικολόγου, στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία, κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθίσταται από τη ΜΕΑ, αφού πρόκειται για κλάδους με διαφορετική εκπαίδευση και αρμοδιότητα και μόνο η συνεργασία και των δύο επαγγελμάτων μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του λαού. 8. Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Θεωρούμε αναγκαία την επιμόρφωση των φυσικοθεραπευτών προκειμένου να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης τους, τις σύγχρονες εφαρμογές της. Όμως με τη συγκεκριμένη διάταξη στο όνομα της μετεκπαίδευσης προωθείται η πολιτική που υποβαθμίζει την προπτυχιακή μόρφωση και ταυτόχρονα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της μεταφέρεται στη μεταπτυχιακή. Οι φυσικοθεραπευτές για να τις αποκτήσουν εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδράστιες επιχειρήσεις που στείνονται με τη μορφή Ινστιτούτων
και τα οποία υποκαθιστούν την κρατική ευθύνη που έπρεπε να υπάρχει και να παρέχει δωρεάν την εκπαίδευση. Έτσι, ένα μέρος των φυσικοθεραπευτών δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, δεν θα μπορέσει να μαζέψει τα απαιτούμενα και υποχρεωτικά μόρια, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η διαφοροποίηση μεταξύ των φυσικοθεραπευτών, να συνδεθεί δηλαδή με τον περιορισμό των φυσικοθεραπευτικών πράξεων που μπορούν να εφαρμόσουν ανάλογα με τα μόρια που έχουν. Επομένως, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αποτελεί εργαλείο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και της διεύρυνσης της ανισότητας ανάμεσα στον κλάδο. Θεωρούμε πως είναι ευθύνη του κράτους να χρηματοδοτήσει και να εξασφαλίσει την αναβάθμιση της προπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία συνεχώς πρέπει να εξυγχρονίζεται και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τους όρους και τη δωρεάν μετεκπαίδευση καθολικά για τους φυσικοθεραπευτές. Ένατον, τα άρθρα που αφορούν τον Εθνικό Οργανισμό Μετεμοσχεύσεων. Ίσως είναι τα άρθρα που αποδεικνύουν με τον πιο παραστατικό τρόπο το βάθος της σύψης και της αντιδραστικότητας του συστήματος, που έχει αναλάβει βεβαίως να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του η κατάλληλη κυβέρνηση. Αποτυπώνεται απροκάλυπτα το κριτήριο του κόστους σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα με την αναφορά σε καταναλωτές και σε τιμολόγηση υπηρεσιών, μιας κατεξοχήν διαδικασίας που εμπεριέχει σε υψηλό βαθμό τον αλτρουισμό. Και εδώ η κυβέρνηση έμπορας ούτε τα προσχήματα δεν κρατά. Αυτό που μένει είναι να καθιερώσει για κανένα μήνα εκπτώσεων για τους συνανθρώπους που η ζωή τους εξαρτάται από τη μεταμόσχευση. Δέκατον, σε ό,τι αφορά τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, η κυβέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει μία ακόμα αντιλαϊκή αποστολή ενός ζητήματος που η συζήτηση για τη θέσπιση και εφαρμογή του έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια από προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, κάθε άλλο παρά τυχαία δεν είναι η σύγκληση όλων των άλλων κομμάτων για το σοβαρό πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, αφού όλοι συμφωνούν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ζήτημα αυτό. Πρόκειται για μορφή διαχείρισης της τοξικοεξάρτησης στα πλαίσια της πολιτικής μείωσης της βλάβης και η οποία προβάλλεται ως λύση με βάση το σκεπτικό ότι η τοξικοεξάρτηση δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Άρα, τι μένει να γίνει? Η διαχείριση για τον περιορισμό των συνεπειών της. Και ακριβώς από τα σοβαρότερα ζητήματα αλλά και αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι, πρώτον, η υπονόμηση του κινήτρου με κατεύθυνση τη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων. Δεύτερον, η απόπειρα όχι μόνο επηρεασμού αλλά χειραγώγησης και άλωσης των συνειδήσεων και παράλληλα η κάμψη των αντιδράσεων απέναντι σε ένα σύνθετο πολυπαραγωγικό πρόβλημα, προκειμένου να γίνει αποδεκτό ως κάποιο φυσικό φαινόμενο με το οποίο οι χρήστες και η κοινωνία θα πρέπει όχι μόνο να εξοικειωθούν, αλλά να μάθουν να ζουν. Πίσω από αυτές τις επιστημονικοφανείς αναλύσεις, αλήθεια, μήπως δεν ξέρουμε, γιατρός είμαι, υπάρχουν και αρκετοί γιατροί, ότι υπάρχουν και μελέτες κατά παραγγελία, ή δεν τα ξέρετε αυτά? Τα ξέρετε και πολύ καλά μάλιστα. Έτσι λοιπόν, πίσω από αυτές τις αναλύσεις και τις μελέτες, η πραγματικότητα είναι πως παρά τα τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, τα θεραπευτικά προγράμματα έχουν να επιδείξουν αξιοζήλευτη αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή αν υπάρχουν οι απαιτούμενες σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν δομές, με την απαιτούμενη στελέχωση και χρηματοδότηση. Η επίκληση δε και από την κυβέρνηση και στη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Εμπειρίας, μα με συγχωρείτε, δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Και σας το είπαμε και στην Επιτροπή. Τα παραδείγματα της Ολλανδίας και της Ελβετίας, που από εκεί και μόνο, από τα ίδια τα στοιχεία δηλαδή, για παράδειγμα της Ολλανδικής κυβέρνησης, δεν προκύπτει από πουθενά η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου. Ως προς τη μείωση της χρήσης ή ως προς τη μείωση του θανάτου από ηρωίνη. Αντίθετα, έχουμε τη σταθερή αύξηση της χρήσης ηρωίνης. Και συγχρόνως τα στοιχεία δείχνουν ότι λόγω αυτών των δομών στην Ολλανδία δεν υπάρχει τάση ένταξης χρηστών σε πρόγραμμα θεραπείας. Αντίστοιχα, στην Ελβετία, όπως είπα και πριν, οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα τέτοιο χώρο στο πάρκο της Ζυρίχης, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια είχε μετατραπεί σε κόλαση ζωντανών νεκρών. Θεωρούμε λοιπόν πως γίνεται ένα νέο επικίνδυνο βήμα με βάση την κυρίαρχη πολιτική της λεγόμενης διαχείρισης μείωσης της βλάβης, και έτσι εδώ και 20 χρόνια κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και τώρα ΣΥΡΙΖΑ
μειώνουν υποτίθεται τη βλάβη, ακολουθώντας αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το πρόβλημα των ναρκωτικών, αντί κατά τη γνώμη για το πρόβλημα των ναρκωτικών να απολογούνται, για την αύξηση του προβλήματος, απόρρια αυτής της πολιτικής, παρουσιάζονται και ως ευαίσθητοι, καταδικάζοντας τους ουσιοεξαρτώμενους να μένουν δέσιμοι των ναρκωτικών. Υπονομεύουν τον αγώνα της απεξάρτησης με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιούν ουσιαστικά το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών, εθίζουν το λαό μας σε λογικές να κρύψουμε το πρόβλημα για να μην χαλάει την τουριστική βιτρίνα της πόλης των Αθηνών και ενδεχομένως και αλλού. Με το νομοσχέδιο δίνεται συνέχεια στο νόμο της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέα Δημοκρατίας, παραχώροντας την νομοθετική εξουσιοδότηση σε ιδιώτες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, όπως αναφέρεται, και λειτουργίας συμβουλευτικών σταθμών, κέντρων θεραπευτηρίων, σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όσο για το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, η κυβέρνηση τους φύγει παραπέρα την οικονομική θηλιά, σμπαραζαλιάζοντας εργασιακές σχέσεις, αφού φέρνει τη ρύθμιση για πρόσληψη επικουρικών για εξάμηνα, δωδεκάμηνα, οι οποίοι θα πληρώνονται από τα ρημαγμένα ταμεία των οργανισμών και θα πρέπει να διαχειρίζονται τη δική τους εργασιακή ανασφάλεια μαζί με την αύξηση των υποτροπών που προκαλεί στους εξυπηρετούμενους η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Όμως και για τους ανθρώπους που θα καταφέρουν να φτάσουν στην πόρτα των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και να κερδίσουν τη μάχη της απεξάρτησης, η κυβέρνηση, αντί για κοινωνική επανένταξη με μόνιμη και σταθερή δουλειά, προτείνει ως διέξοδο τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών ένταξης, ΚΙΣΕΝ, όπου θα αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους. Σε όλα λοιπόν τα ανωτέρω αποτυπώνεται η πλήρης ευθυγράμμιση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ με την απάνθρωπη πολιτική διαχείρισης της τοξικοεξάρτησης, συρρήκνωσης του κρατικού κόστους, μείωσης και υποβάθμισης των δωρεάν προγραμμάτων απεξάρτησης, ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και πρημοδότησης της ναρκοκουλτούρας. Όλα όσα δηλαδή συνθέτουν ατόφια τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ο αγώνας για πρόληψη, θεραπεία, απεξάρτηση και επανένταξη, θα πρέπει να στραφεί και στο να μην περάσει αυτή η νέα κατρακύλα που καταδικάζει στο βάλτο της εξάρτησης χιλιάδες συνανθρώπους μας. Αυτά λοιπόν τα 10 βασικά, κατά τη γνώμη μας, κριτήρια αποτελούν το βασικό κριτήριο για να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Βεβαίως για τις τροπολογίες, αύριο προφανώς στη συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ.